Η Αλήλια Μήτρου είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρο του Ινστιτούτου για το Δίκαιο τη Ιδιωτικότητα. Καλό μεσημέρι. Καλό <Λίλια> μεσημέρι. <Λίλια> Καλώ ήρθατε. <σας> <Λίλια> Καλώ σα βρήκαμε. Μια <Λίλια> χαρά. <Λίλια> <Λίλια> Πάμε να δούμε, αυτή <Λίλια> είναι τελικά επανάσταση ή η, η τεχνητη νοημοσύνη. Τέταρτη, βιομηχανική επανάσταση. Και τι να περιμένουμε. Να περιμένουμε τα πάντα. Ο Μπραντ Σμιθ, ο διευθύνων σύμβουλο τη Microsoft, είπε στου επόμενου 12 μήνε. Ναι. Τονίζω το 12 μήνε. Από πότε? Ε, από το Νοέμβριο, Δεκέμβριο ναι, ναι. που έκανε τη δήλωση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει τους ανθρώπους. Μετά βλέπουμε. Ναι, αλλά μιλάμε το 12 μήνε, μιλάμε φεύγει στο... Φεύγει νερό. Ναι. Έχει φύγει ήδη ο ναι. και ο δεύτερος. Ε, κοιτάξτε να δείτε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι, είναι μια παλιά ιστορία. Τα χρόνια του 50. Αυτό που συνέβη τώρα είναι ότι σε σχέση με Δώστε την. Δώστε μου τον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη. Όμω μα... το αντιλαμβάνεστε. Μα... Μακάρι ναι. να μπορούσαμε να δώσουμε έναν όρο. Γιατί εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τρία χρόνια ακόμη παλεύει να βρει τον ορισμό. Έναν επίσημο ορισμό για να συνεννοούμαστε. Τεχνητή νοημοσύνη είναι μία δυνατότητα. Ένα... ένα... σύνολο τεχνολογιών, αν θέλετε, που βοηθάει τον άνθρωπο, και υπολογιστέ, εξάλλου, να χρησιμοποιήσει διάφορα συστήματα, να πάρει αποφάσει, την υποστήριξη των αποφάσεων, αντικατάσταση του ανθρώπου. Το περίφημο Turing Test που είχε ο, ο, ο ιδρυτή τη τεχνητή νοημοσύνη, ο πατέρα, έλεγε ότι αν κάποια στιγμή θέτω ερωτήματα σε έναν υπολογιστή, σε μια μηχανή και δεν καταλάβω ότι δε... μου απαντά μηχανή και νομίζω ότι μου απαντά άνθρωπο, τότε θα μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη όπως την αντιλαμβανόμαστε με την πιο ευρεία έννοια. Το βλέπετε ως ευκαιρία. Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα. Οι άνθρωποι από τότε που έχουν γεννηθεί σαν είδο ψάχνουν στην τεχνολογία την υποστήριξη τη ζωή του και τη βελτίωση τη ζωή του. Αλλά όλα έχουν τους. τα όρια του. Όλα έχουν τα όρια του. Ναι. Και με την έννοια είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και κίνδυνο. Μην... Και απειλέ δηλαδή. Βεβαίω. Η μεγαλύτερη απειλή ποια είναι. Η μεγαλύτερη απειλή, ξέρετε, είναι να... η αυτονομία, το γεγονό ότι αυτά τα συστήματα δεν ξέρουμε ακριβώ πώ λειτουργούν δεν ξέρουμε γιατί καταλήγουν σε ένα αποτέλεσμα. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ένα πλήρη έλεγχο πάνω, πάνω τους, ακόμα κι αν το θέλαμε. Υπάρχει λοιπόν ένας κίνδυνος αυτονόμησης, ο ένας κίνδυνος, και ο άλλος κίνδυνος είναι, και αφορά και τα δικά σας τα θέματα εδώ, να μπορεί κανείς να ελέγξει σε παγκόσμιο επίπεδο και σε μεγάλη κλίμακα το πώ διαχέεται η γνώση και η πληροφορία και η πληροφόρηση. Γιατί άκουσα απόψει ότι κινδυνεύουν θέσει εργασία Κάποιοι άλλοι λένε δεν κινδυνεύουν θέσει εργασία. Κοιτάξτε. Τι από τα δύο προσέξτε, ισχύει και τι. Τη... Ισχύουν, ναι. ισχύουν και τα δύο. Κινδυνεύουν εκείνε οι θέσει εργασία και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτό το θέμα. Έτσι, από τον ναι. 19ο αιώνα, λέγαμε η βιομηχανική επανάσταση θα διώξει από την εργασία του χειρόνακτε. Η αλήθεια είναι ότι κάποιε θέσει εργασία κινδυνεύουν. Θα μετασχηματιστούν. Δηλαδή θα υπάρχουν. Σε άλλου τομεί θα δημιουργηθούν περισσότερε θέσει εργασία. Σε κάποιου θα μειωθούν καταρχήν. Ε, αυτή την αγωνία την έχουν ακόμα και οι δικηγόροι. Σου λένε, α πούμε, αν έρχεται και μου κάνει το chat GPT, να πούμε ένα παράδειγμα, αντί να γράψω εγώ την αγωγή, τη μήνυση μου την κάνει το chat GPT, σε λίγο θα απολυθούν οι μισοί δικηγόροι. Αυτό δεν είναι ακριβώ έτσι, γιατί ακόμη δεν έχουν φτάσει αυτά τα συστήματα σε τέτοιο βαθμό ωριμότητα. Από την άλλη. Θα μπορούν οι άνθρωποι που θα απελευθερωθεί ο χρόνο του από τα το πολύ βασικά να κάνουν πιο δημιουργικά Τώρα, πράγματα. Τώρα, τα κράτη θεωρείται ότι έβαλαν ασφαλιστικέ δικλίδε. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνουν τα επικίνδυνα σημεία. Όχι. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τον Απρίλιο θα ολοκληρώσει την ψήφιση του το Artificial Intelligence Act, τη πράξη για τεχνητή νοημοσύνη, όπου τι κάνει, βάζει μερικέ κόκκινε γραμμέ. Ναι. Σου λέει, α πούμε, δεν επιτρέπω τη χρήση τεχνητή νοημοσύνη για προληπτική αστυνόμευση σε γενική κλίμακα. Δεν την επιτρέπω για εξ αποστάσεως παρακολούθηση προσώπου, περπατάτε στο, στο δρόμο και λέει «Α, η Μήτρου». Ε, τη βρήκαμε, την εντοπίσαμε από την κατατομή του προσώπου. Μα έχουν εντοπίσει εδώ και δεκαετίε. Λοιπόν, ε, αυτό δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν έχει άδεια εισαγγελέα για πολύ συγκεκριμένα δικήματα. Βάζει λοιπόν κάποιε κόκκινε γραμμέ και βάζει και κάποιε προποθέσει για λιγότερο επικίνδυνα συστήματα. Αλλά πάντα υψηλού κινδύνου. Παραδείγματο χάρη, χρήση τεχνητή νοημοσύνη στη δικαιοσύνη χρήση τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, χρήση τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφόρηση, σε συστήματα που σχετίζονται με τι εκλογέ. Εκεί σου λέει: Έχω συστήματα υψηλού ρίσκου. Θέλω προϋποθέσεις, θέλω να κάνεις εκτίμηση του ρίσκου, θέλω να, να κρατάς ε, τεκμηρίωση για το τι γίνεται. Θέλω να μου, εκτιμήσει εκτιμήσεις ποιες είναι οι επιπτώσεις του συστήματος αυτού. Συνεπώς είστε στην Κύπρο για αυτό το λόγο. Είμαι στην Κύπρο για μια πολύ ωραία εκδήλωση. Πότε. Σήμερα το απόγευμα στις 5 η ώρα για να συζητήσουμε, γιατί ξέρετε, για να Οθούνται και οι κυβερνήσεις και όσοι έχουν ευθύνη Στην για όλα αυτά. Στην παλιά Δημοτική Αγορά Λευκοσίας. Στην παλιά Δημοτική Αγορά Λευκοσίας. Από τις 5 μέχρι τις 8, ανοιχτή για το κοινό. Ανοιχτή για το κοινό ναι. και είναι σημαντικό να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί αυτό ξέρετε μια συζήτηση ειδικών. Τεχνητή νοημοσύνη πια αγγίζει τον καθένα. Σκεφτείτε πόσοι χρησιμοποιούμε προσωπικό βοηθό αυτά τα, τα Alexa, τα Siri και όλα αυτά στο κινητό μας. Τεχνητή ναι. νοημοσύνη είναι αυτό. Άρα έχει σημασία όχι μόνο για μερικού ειδικού, είτε είναι επιστήμονε, είτε είναι πολιτικοί, να συζητάνε γι' αυτό, αλλά να κατανοήσει ο καθένα χωρί κινδυνολογία, αλλά και χωρί προσδοκίε. Ναι, να είναι την πραγματική πραγμασύνη. διάσταση. Ναι, και χωρίς πανικό και να να πάρουμε τα θετικά, και να εισπράξουμε νομίζω, τα θετικά. Και νομίζω ναι. ότι θα έχουμε, έχουμε ένα πολύ ωραίο πάνελ που έχει και α πούμε. Και είναι στο πάνελ. Είναι η κυρία Κοντζαμάντη, η οποία δεν χρειάζεται συστάσει ah, ναι, εσά. η διευθύντριά σα, ναι. ο κύριο Λοΐζος, ο κύριο Αϊτανίδη, ο, ο Καλαβάνο, και εγώ. Και νομίζω ότι θα κάνουμε μια σύνθετη συζήτηση και για την τεχνητή νοημοσύνη και τι επιπτώσει στην κοινωνία, αλλά και τα θέματα τη πληροφόρηση. Γιατί εσεί διαμεσολαβείτε μεταξύ τη κοινωνία ε, ναι. και, 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 και των γεγονότων. Αλλή Είστε πόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 25 σχεδόν. 25 Κύπριου φοιτητέ συναντάτε. Είχα πάρα πολλού Κύπριου. Είχατε, δεν έχετε πλέον. Κοιτάξτε, έχουν περιοριστεί οι Κύπροι φοιτητέ που είχαμε. Είχαμε πάρα πολλού στην αρχή. Είχανα, ε, στην αρχή είχαμε ναι. πολύ. και μάλιστα είχαμε και πολύ καλέ σχέσει. Έτσι κουβεντιάζαμε. Επέλεγαν με... το μάθημα με, μάθημά Πάντα, σας. πάντα, πάντα. Μέχρι και για ποδός. Δεν ποτέ. Δεν έβαζαν χ. Ποτέ, ποτέ. Γιατί βάζει βαθμού η κυρία Μήτρου, δεν περνά του ε, φοιτητέ. Η κυρία Μήτρου είναι όσο μπορεί πιο δίκαιη. Βάζει και βαθμού. Δεν, α, όταν, δεν χρειά, <laughs> όταν δεν γίνεται, δεν παίρνει. Δικαιοσύνη να υπάρχει. Δικαιοσύνη. 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 Συνεπώ, μπορεί κάποιοι από του φοιτητέ σα να του μη δεχίσετε να το Είναι τους σίγουρο ότι ναι. θα είναι από φοιτητέ μου κάποιοι από αυτού ήδη μου έστειλαν μηνύματα. Και είναι λίγο λιγότερο πλέον το ενδιαφέρον για, το, για την Ελλάδα. Δεν θέλω ότι είναι λιγότερο. Ναι. Νομίζω ότι. Κοιτάξτε, εγώ διδάσκω στην Κύπρο από το 2000. Ε, στην Κύπρο, στην, στο Αιγαίο, από το 2000. Ε, με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάποιων άλλων, ε, άλλων ευκαιριών στην Κύπρο, οι φοιτητέ σα ε, παραμένουν και στην Κύπρο περισσότερο, έχω την αίσθηση. Μα είναι βαλαιότα. αυτό που παλεύετε να αλλάξει και στην Ελλάδα και γίνεται όλο αυτό ο πόλεμο. Ε, ναι. Α μην το ανοίξουμε. Α μην ανοίξουμε τη συζήτηση. Μπαίνουμε τύπο... στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ναι. Καλά να περάσετε στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ, Να είστε, να είστε καλά, καλά. ευχαριστώ πάρα πολύ.